αυτές τις ώρες και αυτές τις στιγμές όπου πρέπει να τιμήσει κάτι που όχι μόνο μας τίμησε όλους τους ανθρώπους Παναγιά μας, αλλά μπήκε μπροστά για να μας φέρει το Θεό κάτω στη γη. Είναι αυτή η μάνα, είναι αυτό το κοριτσάκι των 16 χρονών που παίρνει το μήνυμα από τον Αρχάγγελο ότι θα γεννήσει γιο και γεμάτη έκπληξη λέει στον Αρχάγγελο και πότε μη τούτο, πώς θα γίνει αυτό, εγώ δεν έχω γνωρίσει άντρα μέχρι τώρα, μην παθαίνω. Πνεύμα Άγιον επελέψετε έπισε και δύναμη ψήσει το επισκιάσισι. Και κατευθείαν ιδού η δούλη Κυρίου γεννητό μη κατά το ρήμα σου. Άραγε πόσες φορές έχω ρωτήσει στο μυαλό μου μέσα, ήξερε μωρέ η Παναγιά εκείνη την ώρα τι έλεγε? Είχε συνείδηση, συνέστηση? Ποια ήταν αυτή η φράση που ξεστόμιζε στον άγγελο να αποδεχτεί τι ακριβώς? Ότι θα κατεβάσει το Θεό μας κάτω στη γη και θα τον κάνει πατέρα μας και φίλο μας και αδελφό μας και σωτήρα μας. Θα ρω πως όχι, δεν ήξερε. Κάτι καταλάβαινε ίσως, αλλά παραδόθηκε στον άγγελο, σε ό,τι τη ζήτησε ο άγγελος. Και από εκεί αρχίζει η πορεία. Τούτο εδώ το κοριτσάκι των 16 χρονών παίρνει στην κοιλιά της τον Θεάνθρωπο και όταν έρχεται η ώρα να γεννήσει, αχ μωρέ, αχ πόσα ευχαριστώ πρέπει να της πούμε, αλλά ολόκληρη η ανθρωπότητα, και πόσα συγγνώμη να τη ζητήσει όταν σε τούτη εδώ, σε τούτο εδώ το κοριτσάκι που είχε μέσα της το Θεό, δεν της είχαμε ένα κρεβατάκι, ένα σπιτάκι, ένα στρώμα, μια κουβερτούλα για να καθίσει πάνω να πονέσει και να μας φέρει τον Χριστό. Παρά μόνο έφτασε να βρει ο Ιωσιφάκος, ο καημένος, ο Γεράκος, ο μνήστων της Παναγίας, ο αγωνιαστικός της, να βρει ένα στάβλο, μια σπηλιά, εκεί στις βρωμιές και στα χνότα των ζώων, γεννάει η Παναγιά μας. Πόση ταπείνωση, Θεέ μου, πόση αγάπη πρέπει να μας είχες, που εμείς δεν σου δώσαμε τίποτα. Και όταν μετά μεγαλώνει ο Χριστός και πάνε όλοι μαζί η οικογένεια να προσκυνήσουν στο ναό του Σολομώντα, όπως ήταν έθιμο και ιερή εντολή σε όλους τους Εβραίους, στην επιστροφή χάνεται ο Χριστός. Χάνεται 12 χρονών παιδάκι. Η Παναγιά νόμιζε ότι είναι με τα φιλαράκια του μαζί.
Και αυτός χάνεται. Χάνεται. Και γυρίζουν πίσω στα Ιεροσόλυμα. Τι πόνο, μωρέ, τι αγωνία, τι φόβος θα πέρασε από την καρδούλα της Παναγιάς μας. Και τον βρήκαν να διδάσκει το 12χρονο παιδάκι. Και τον μεγαλώνουν. Και έρχεται η ώρα να βγει στο δημόσιο έργο του να εμφανιστεί ο Χριστός. Γιατί 30 χρονάκια ο Χριστός τι έκανε. Κρύφτηκε, μεγάλωνε ως ένας από εμάς. Κοινός θνητός, κρυμμένο παιδάκι. Δεν το έπαιζε ούτε σοφία, ούτε δύναμη, ούτε εξουσία, ούτε θεότητα, ούτε λαμπρότητα, ούτε δύναμη, ούτε θαύματα. Και όταν μετά άρχισε να εμφανίζεται ο Χριστός μας και κάνουν επίσκεψη μαζί τους, είχαν καλέσει φαίνεται σε ένα γάμο στην Κανά, εκεί βλέπει η Παναγιά ότι έχει σωθεί το κρασί. Στο γλέντι που έκαναν στο γάμο και παρακαλάει τον Χριστό να κάνει το θαυματάκι του, γιατί η Παναγιά είχε πιστεί ποιον είχε φέρει κάτω στη γη και ήταν σίγουρη ότι μπορούσε να το κάνει. Και ενώ της λέει ο Χριστός, δεν ήρθε ακόμα η ώρα μου, κάτσε στην άκρη, αυτή παρακαλάει τους διακόνους, τους υπηρέτες, τους παρακαλάει να γεμίσουν τις ιδρίες, να γεμίσουν τις στάμνες και τις γεμίζουν νερό και το ευλογάει ο Χριστός και το κάνει κρασί. Και από εκεί αρχίζει η πορεία του έργου του Χριστού μας. Δέστε όμως η ταπείνωση και η αγάπη και η απλότητα της Παναγιάς μας που ζει σχεδόν στην αφάνεια. Ο Χριστός πορεύεται, ο Γιος της πορεύεται, διδάσκει, κάνει θαύματα, διδάσκει, αγκαλιάζει τους ανθρώπους, μιλάει στους ανθρώπους, ξανακάνει θαύματα, Και η Παναγιά κρύβεται. Και όταν στο σημερινό Ευαγγέλιο κάποιος ενθουσιασμένος με αυτά που λέει ο Χριστός μακαρίζει και δοξάζει την Παναγιά και φωνάζει, μια γυναίκα ήταν δυνατά μέσα από τον όχλο, «Μακαρία η κοιλία η βαστάς ασάσε», είναι ευτυχισμένη και μακαρία η κοιλιά που σε κράτησε και τα στήθια που σε θύλασαν. Τότε τι απαντάει ο Χριστός? Δοξάζει την Παναγιά ή βάζει όλους εμάς ποιοι είμαστε ευτυχισμένοι και μακάρι. Μακάρι οι ακούοντες των λόγων του Θεού και φυλάσσονται σε Αυτόν. Μακάρι, λέει, είναι όλοι αυτοί που ακούνε τα λόγια του Θεού και τα κάνουν πράξη. Όλοι εμείς, όλοι οι πριν και όλοι οι επόμενοι. Και όταν όμως έρχεται, ας προχωρήσουμε λίγο, μωρέ, με την Παναγιά μας. Και όταν έρχεται η ώρα του σταυρού, αχ, αυτός ο σταυρός και την Παναγιά, αχ, αυτές οι στιγμές, ποιος από μας θα μπορούσε να καταλάβει τι πέρασε η Παναγιά όταν είδε τόσο άδικα να δικάζεται, να καταδικάζεται, να σταυρώνεται και να αποθνίσκει πάνω στο σταυρό. Ο γιος της
που είχε πλέον καταλάβει ότι είναι και ο Θεός. Και διήλθε, λέει, την καρδία της Παναγιάς. Τη διήλθε, την τρύπησε, ρομφαία δίστομος. Σαν το μαχαίρι εκείνο που κόβηκε από τις δυο μεριές, πέρασε μέσα από την καρδιά της Παναγιάς μας και πόνεσε, και πόνεσε, και πόνεσε. Αλλά, πάνω από το σταυρό δεν την ξεχνάει ο γιος της. Γυρίζει στον Ιωάννη που ήταν ο μόνος μαθητής που είχε μείνει κοντά του. Τι παράξενο! Όλοι έφυγαν και ο Πέτρος έφυγε που έλεγε τα λόγια τα μεγάλα ότι δεν θα τον εγκαταλείψει ποτέ. Και εκεί ήταν ο Ιωάννης και γυρίζει και λέει στον Ιωάννη, «Ιωάννη, ιδού η μήτερ σου, να η μάνα σου από εδώ και πέρα, και μήτυρ μου, ιδού ο Υιός». Και τι λέει το Ευαγγέλιο, αχ πόσο τη ζηλεύω αυτήν τη φράση, πόσο τη ζηλεύω αυτήν τη φράση, και έλαβε αυτήν εις τα ίδια, στο σπίτι του, ο Ιωάννης. Εκεί που ήταν και αυτός, πήρε την Παναγιά για να την προστατέψει, για να την προστατέψει, για να τον νιώθει παιδί της και να την νιώθει μάνα του. Αλλά και μετά στις Αναστάσεις, ξέρετε πως αναφέρεται η Παναγιά, πόσο μωρέ ταπείνωση χωρούσε αυτή η καρδούλα. Η άλλη Μαρία. Η άλλη Μαρία του Ιωσή και η Σαλόμη και Μαρία του Ιακώβου και η άλλη. Αυτήν και όταν ήρθε η ώρα της, λέει, να φύγει από τη ζωή, όταν ήρθε η ώρα της να τελειώσει κι αυτή, άγγελος Κυρίου πήρε όλους τους Αποστόλους από εκεί που βρίσκονταν και τους έφερε στο δρόμο που ήταν η Παναγία να την ψάλουν, να την προσκυνήσουν και να την πάνε στον τάφο. Ένας έλειπε από εκεί. Ήταν ο Θωμάς πάλι. Όπως έλειπε όταν πήγε και ο Χριστός αναστημένος. Και όταν ήρθε ο Θωμάς, ζήτησε και αυτός να πάει να προσκυνήσει την Παναγιά. Ανοίγει το μνήμα και μέσα δεν υπάρχει τίποτε. Γιατί θέλει η παράδοσή μας να την πήρε ο Χριστός και την ψυχή της, αλλά και το σώμα της στον ουρανό. Για να πάει εκεί να ξαναβρει το γιο της, τον μονάκριβο γιο της και Θεό μας. Αυτήν την Παναγιά λοιπόν γιορτάζουμε. Ξέρετε όμως τι μου έκανε εντύπωση, ότι ενώ γιορτάζουμε θάνατο Παναγιά σήμερα, όλα τα τροπάρια έχουν μέσα τη χαρά, την ελπίδα της Αναστάσεως και γεμάτα από αγάπη και ζωή από την Παναγία. Στην Παναγιά το δίδαγμα είναι δυνατό. Δεν υπάρχει θάνατος, παρά μόνον ζωή. Αυτό να νιώθουμε όλοι μας μέσα στην Εκκλησία, ότι ο θάνατος
έγινε χαρά και ελπίδα Αναστάσεως για μας. Γιατί πρώτος ο Χριστός νίκησε το θάνατο με την Ανάστασή Του και μετά τούτο εδώ μας το χάρισε για πάντα και σε όλους εμάς. Αυτήν λοιπόν την Παναγιά να πάρουμε μαζί μας. Αυτήν την Παναγιά να κάνουμε φίλη μας και μάνα μας και αδελφή μας. Αυτή η Παναγιά που αιώνες τώρα δεν κουράστηκε ούτε μια στιγμή να τρέχει, όχι για κάποιους, όχι για λίγους, όχι για 5, 10, 20 χίλιους, αλλά για όλους. Και περιμένει τον καθέναν από μας να τη φωνάξει, να τη φωνάξει, να τη φωνάξει. Είδα προχθές ένα υπέροχο στιχάκι κειμενάκι από μια ψυχούλα που μου το έστειλε. Όταν λέει ένα παιδάκι κλαίει, ένα μωρό κλαίει, πότε σταματάει? Μόλις νιώσει τη μάνα του κοντά. Μόλις νιώσει τη μάνα του κοντά, σταματάει ο φόβος, σταματάει το άγχος, σταματάει το κλάμα. Έτσι να νιώθουμε μωρέ και εμείς τη μάνα μας κοντά μας. Κοντά μας. Κοντά μας. Κοντά μας. Ξέρετε πότε πονάει η Παναγιά? Όταν πονάμε μόνοι μας. Όταν βασανιζόμαστε μόνοι μας, τότε πονάει η Παναγιά και λέει, φώναξε με μωρέ, θέλω να έρθω εκεί δίπλα σου, μέσα σου, κοντά σου, στη ζωή σου, στην καρδιά σου, στο σπίτι σου, στους φίλους σου, στους γονείς σου, στα τέκνα σου, στην εργασία σου, θέλω να είμαι εκεί. Γιατί με διώχνεις, γιατί δεν με φωνάζεις, γιατί δεν με παίρνεις? Γιατί μωρέ δεν τη φωνάζω? Και ξέρετε κάτι, ποτέ δεν παραξηγήθηκε η Παναγιά ό,τι και αν τη ζητήσαμε. Ό,τι και αν τη ζητήσαμε, η Παναγιά θέλει να τη ζητάμε. Γι' αυτό λοιπόν απόψε πάρτε την μαζί, να φάει μαζί σας, να κοιμηθεί μαζί σας, να σας χαϊδέψει, να σας φιλήσει, να σας αγκαλιάσει, να σας ακούσει, να σας νιώσει, να σας κάνει φίλους και αδελφούς και παιδιά της. Αυτήν τη μάνα τη μάνα απόψε. Θέλω στο τέλος να σας διαβάσω ευχή να κοινωνήσετε όλοι. 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 Και σας περιμένω όποτε θέλετε να έρθετε. Να σας ακούσω, να σας διαβάσω την ευχή με το πετραχύλι μου, γιατί σας αγαπάω. Σας αγαπάω, μωρέ, σας αγαπάω. Νιώθω ότι είμαστε ένα. Ένα είμαστε, φίλοι είμαστε. Γιατί έχουμε την ίδια μάνα και τον ίδιο πατέρα. Και τώρα θέλω να κάνουμε ένα δρόμο στην Παναγιά. Είναι το χαρτάκι που μου έφερε η Παπαδιά. Τι να πω τώρα, μπράβο η Παπαδιά, που το σκέφτηκες. Ένα δώρο στην Παναγιά που να μείνει σε αυτόν τον ναό για πάντα.
σκεφτόμαστε πίσω στο ναό, εκεί γίνεται πάντα η μεγάλη τεράστια τυπογραφία με την κίνηση της Θεοτόκου. Θα βγάλουμε ένα δίσκο. Εγώ δεν λέω συχνά για δίσκους, γιατί ντρέπομαι με τα λεφτά. Και όλα αυτά θα πάνε για να φτιάξουμε αυτή την τοιχογραφία. Και από κάτω θα γράψουμε την ημερομηνία πότε δόθηκαν τα λεφτά και θα είναι δέηση στην Παναγιά υπέρ όλων μας και όλων σας. Να είμαστε καλά.